συμβαδίζει με την οικονομική συμμετοχή του ατόμου. Οποιοςδήποτε έχει αφημένη και άντα. Έχουμε και μέσα στο κοινοβούλιο βέβαια άνθρωποι από διαφορετικές κοινότητες πολιτισμού. Για μένα αυτή τη στιγμή, μετά από πολλά χρόνια, η πολιτική της ένταξης για μένα τότε ήταν εμείς μόνοι μας οι ίδιοι να προσπαθήσουμε να ενταχθούμε στην κοινωνία. Να βρούμε, το να βρίσκαμε βοήθεια, το βρίσκαμε μόνο από τους συνανθρώπους μας. Είτε αυτοί ήταν Έλληνες πολίτες, είτε ήταν πολίτες από άλλες χώρες. Αλλά η τελική προσπάθεια ήταν δικές μας. Προφανώς, μετά από αρκετά χρόνια, προσπάθεια και ύψος η φωνή, αλλά και οι συλλογικές προσπάθειες των κινημάτων, αλλά και κάποιων πολιτικών κομμάτων και πολιτικά πρόσωπα, καταφέραμε όλοι μαζί να μπορέσουμε να φτάσουμε κάπου ώστε σήμερα να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Οι υποψηφιότητες, το δικό μου, του Ιωνούς ή και κάποιοι άλλοι σύντροφοι από τις παρατάξεις αυτές, για μένα είναι η καλύτερη δημοκρατική απάντηση στον φασισμό, στον ρατσισμό και στην μυσαλλοδοξία. Είναι η άλλη αντίληψη, αυτό που πρεσβεύουμε και εμείς σαν οικολόγοι παγκόσμια, ότι μόνο η αγάπη, η συμφιλίωση ανάμεσα στους λαούς, η συνεννόηση, γιατί πάντα στην ιστορία της ανθρωπότητας είχαμε τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμών. Με αυτές τις μετακινήσεις πληθυσμών είχαμε τη μετάδοση της γνώσης, το αλληλό ανακάτεμα των πολιτισμών μεταξύ τους. Έτσι προχώρησε η ανθρωπότητα. Αν έμενε μια κοινότητα μόνη της κλεισμένη μέσα σε ένα χώρο, δεν είχε δυνατότητες εξέλιξης. Λοιπόν, αυτό είναι το θετικό που φέρνουν οποιοδήποτε ξένοι σε έναν τόπο. Η πρώτη κίνηση μου, όταν κατάλαβα ότι πρέπει να μένω στην Ελλάδα, ήταν να βρω τα συνδικάτα, να συζητήσω μαζί τους, να μάθω τα εργασιακά μου δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχω και τις υποχρεώσεις μου. Έτσι γράφτηκα αμέσως στα συνδικάτα και συμμετείχα ενεργά στην κοινωνική ζωή και στα προβλήματα των εργαζομένων και μεταναστών, οι οποίοι δεν είχαν σε όλα συνδικάτα δικαιώμα να γραφτούν και ακόμα πιστεύω αυτό ισχύει, το οποίο είναι πρόβλημα. Πρέπει όλα τα συνδικάτα να δέχονται και να εγγράφονται εργαζόμενους από άλλες χώρες, είτε ευρωπαϊκές είτε έξω από την Ευρώπη. Γιατί έχουμε να κάνουμε μια εργασία, αφού είναι εργαζόμενος, πρέπει να έχει δικαίωμα να συνδικαλίζεται. Πρέπει να έχει δικαίωμα να κάνει καταγγελία, πρέπει να έχει δικαίωμα να κάνει προτάσεις και να παλεύει για τα εργασιακά του και πολιτικά του δικαιώματα.